πλήρη ενημέρωση για τα κρούσματα ευλογιάς και καταρροϊκού πυρετού στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος. Δεν έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είναι πολλά τα κρούσματα. Έχουμε 13 κτηνοτροφικές μονάδες που έχει εντυπωστεί η ασθένεια. Ίσως μπορεί να γίνουν και 15, μακάρι να μην γίνουν βέβαια. Και υπάρχει ταυτοχρόνως και ένα σημαντικό πρόβλημα, που είναι ότι ταυτοχρόνως έχει εκδηλωθεί και καταρροϊκός. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, δεν είναι όμως επουδενή ανεξέλεγκτη. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μάλιστα να σας πω ότι η αγωνία μας είναι ότι όχι μόνο να σταματήσουμε την ασθένεια, φοβόμαστε ότι πολλοί από αυτούς που θα αποζημιωθούν τα ζώα τους εφόσον σφαγούν, θα προτιμήσουν να μην ξανασυστήσουν την κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση. Και αυτό για την περιοχή μας και για την Ελλάδα και για όλη την περιοχή είναι ένα μείζον ζήτημα. Γιατί εμείς θέλουμε η κτηνοτροφία να υπάρχει και να λειτουργεί και να παράγει. Και ταυτοχρόνως φοβόμαστε ότι εκτός από τη ζημιά που παθαίνουν αυτοί, των οποίων τα ζώα έχουν βρεθεί να είναι φορείς της ασθένειας και θανατώνονται, υπάρχει το πρόβλημα ότι και άλλοι οι οποίοι δεν θανατώνονται υφίσταται οικονομική ζημιά, γιατί δαπανούν ζωοτροφές έχοντας τα ζώα τους κλεισμένα μέσα. Τα ζώα τα μικρά μεγαλώνουν, άρα η τιμή τους πέφτει και η ζήτησή τους περιορίζεται. Ως εκ τούτου υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Έχει κάνει επιστολή ο Περιφερειάρχης προς το Υπουργείο επισημένοντας όλες αυτές τις πτυχές του θέματος και εμείς δεν κρύβουμε την αγωνία μας και την προσπάθεια την οποία κάνουμε για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό άλλωστε και από σήμερα, εχθές, νωρί σήμερα, ξεκινούν ψεκασμοί για να αντιμετωπιστούν σκνήπες και άλλα έντομα που μπορεί να μεταφέρουν τον καταρροϊκό. Γι' αυτό έχουμε το θέμα ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε τη μετάδοση της ασθένειας και γι' αυτό το λόγο είδατε ότι και η γιορτή κτηνοτροφίας ματαιώθηκε, αλλά και εκφράσαμε την ανησυχία μας ως προς το κυνήγι, δεν αποφασίζουμε εμείς. Αυτοί που αποφασίζουν έχουν και την ευθύνη και από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε αφενός με να εκριζώσουμε την ασθένεια, αφετέρου δε να διατηρήσουμε ζωντανή την κτηνοτροφική παραγωγή στην περιοχή μας.